μεγάλη πρεμιέρα έχει ολοκληρωθεί. Θα ήθελα να μάθω πώς νιώθεις, ποια είναι τα συναισθήματά σου. Τα συναισθήματα μου είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πάρα πολύ όμορφα, ανάμειχτα. Έχουμε δουλέψει πολύ για αυτήν την μεγάλη πρεμιέρα, όπω είπε. Ε, και επειδή είναι και μεγάλο το στούντιο μα και είναι και μεγάλη ομάδα και πολλοί άνθρωποι που μπορεί ο κόσμο να μην του βλέπει, αλλά δουλεύουν για αυτήν την εκπομπή και άνθρωποι οι οποίοι έχω να σου πω δεν έχουν ούτε να α, πάρουν κάτι από τη συγκεκριμένη εκπομπή και όμως δουλεύουν πάρα πολύ για να μας βοηθήσουν όλους εμάς να βρισκόμαστε εκεί και να κρατάμε συντροφιά στον κόσμο το μεσημέρι ε, Νιώθω πάρα πολύ όμορφα που βρίσκομαι σε συγκεκριμένο κανάλι με τη συγκεκριμένη ομάδα, με τους συγκεκριμένους ανθρώπους και το μόνο που μπορώ να πω είναι πως θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να μου αφήνω τα απογεύματα, το μεσημέρι το του κάθε τηλεθεατή που μας βλέπει. Είτε εκείνη την ώρα τρώει ή πίνει ή οτιδήποτε κάνει, θέλω να είμαστε η καλύτερη συντροφιά. Θέλω να μας επιλέγει με την ψυχή του και να μην σκέφτεται καν να πάρει τον τηλεκοντρόλ για να αλλάξει κανάλι. Ε, ίσως στο ΣΥΓΜΑ έφυγες και επέστρεψες τώρα μετά από κάποια χρόνια. Ε, πώς νιώθεις? Ήμουνα στο ΣΥΓΜΑ πριν ε, 9 χρόνια, έτσι ξεκίνησα και την επαγγελματική μου καριέρα. Ε, έμεινα 2 χρόνια, έφυγα, πήγα α, στο ΜΕΚΑ, ε, έκανα 7 χρόνια και επέστρεψα πίσω. Ε, θα μου επιτρέψεις να ευχαριστήσω πάρα 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 πολύ... Την Στέλλα Ιωνίδου, την διευθύντρια HR του συγκροτήματο ΑΔΙΑ. Ε, Ήταν μια σχέση καρμική από την πρώτη στιγμή. Είναι η γυναίκα η οποία μου έδωσε την ευκαιρία να αγγίξω έτσι το όνειρό μου και να κάνω πραγματικότητα το όνειρό μου, κάνοντα επάγγελμα αυτό που αγαπώ, τη δημοσιογραφία. Ε, και θα σου κάνω και μια αναποκάλυψη. Όταν έφυγα από το Σίγμα τότε, ε, 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 είχαμε πει και μου είχε πει ότι κάποια μέρα θα ξαναβρεθούμε. Και έτσι και έγινε, και πραγματικά νιώθω ευγνώμων που βρίσκομαι και πάλι εδώ. Ε, ήταν όπω ένα παιδί που, το, που φεύγει από το σπίτι του, πάει, κάνει διάφορα πράγματα και επιστρέφει σπίτι του, έτσι ακριβώ νιώθω. Μου πήραν 7 χρόνια να επιστρέψω, αλλά επέστρεψα για τα καλά. Ε, από την περασμένη σεζόν που σα έχουμε δει, ε, είσαι η μοναδική που ακολούθησε την Κωνσταντίνα, η Κωνσταντίνα εσένα, ε, σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Ποια είναι η σχέση σα και ποια είναι η σχέση δική σου με τα δύο άλλα παιδιά που συνεργάζεσαι σε πρώτη φορά. Ε, Όπω ακριβώ το είπε, η Κωνσταντίνα ακολούθησε εμένα και εγώ την Κωνσταντίνα. Ε, είναι μια, η σχέση μα με την Κωνσταντίνα είναι πάρα πολύ ειλικρινή. Γι' αυτό και όταν τελειώσαμε την ε, περασμένη σεζόν την δουλειά μα, είχαμε ξεκαθαρίσει ότι θα είμαστε δίπλα μια στην άλλη, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι απαραίτητα θα είναι επαγγελματικά. Ε, έχω να σου πω ότι αυτό ήρθε στην πορεία. Δηλαδή δεν φύγαμε και ήμασταν, ε, ε, δεν τελείωσε η συνεργασία μας και είπαμε ότι θα ξανασυνεργαστούμε σόιν και καλά μαζί. Ήρθεν το, ήρθεν και δεσμε. Έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση, ε, την έχω μέσα στην καρδιά μου, την εκτιμώ, την αγαπώ πολύ. Ε, ήταν κοντά μου σε πάρα πολλέ δύσκολε ε, στιγμές στη ζωή μου. Και αυτό που μου κάνει η φοβερή εντύπωση στην Κωνσταντίνα ήταν ήταν διακριτικά κοντά μου. Χωρί να το φωνάζει, ήξερε πράγματα που εγώ δεν ήξερα ότι τα ήξερε. Και ήταν πάρα πολύ δίπλα μου, πάρα πολύ κοντά μου. Μου κρατούσε το χέρι με ένα πολύ μοναδικό τρόπο. Ε, με την Τζόρτσια ήμασταν φίλοι, την γνωρίζω χρόνια. Ε, και πάντα πίστευα ότι αυτό το κορίτσι έχει τη λάμψη του και έχει να δώσει. Με τον Αντριο τώρα γνωριστήκαμε παρόλα αυτά, θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά και θεωρώ ότι θα εξελιχθεί η σχέση μα πάρα 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 πολύ καλή. Είναι δύσκολο να χτίζει σχέσει σε αυτόν τον χώρο, αλλά εγώ θα επιμείνω και θα προσπαθώ να χτίζω σχέσει και να κρατάω ανθρώπου στη ζωή μου πέρα από επαγγελματικά σε επαγγελματικά πλαίσια και σε φιλικά πλαίσια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε και εσάς και το Love Style και όλα τα παιδιά που δουλεύετε εκεί. Γιατί δουλεύετε πυροτοδός και μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Και καθημερινά μας βοηθάτε να είστε πάντα καλά και καλή σεζόν να έχουμε όλοι. Και γενικά όλοι οι δημοσιογράφοι, παρουσιαστές και άνθρωποι που δουλεύουν και πίσω από τις κάμερες που είναι οι πιο σημαντικοί.